Πρωτάγια Θεοφάνεια. Η βάπτιση του Χριστού. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Όταν ήρθε ο καιρός για να ξεκινήσει ο Χριστός μας το κοσμοσωτήριο έργο του, ήταν 30 ετών. Μέχρι τότε, ο Ιησούς ζούσε μαζί με τη μητέρα του και την οικογένεια του Ιωσήφ, υποτασσόμενος σε αυτούς, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Την εποχή εκείνη, ο Ιωάννης κήρυτε τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και διαλαλούσε πως είχε φτάσει ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο οποίος θα έφερνε τη λύτρωση στους ανθρώπους. Πλήθη λαού συνέρεαν κοντά του για να ακούσουν τη διδασκαλία του και μετανιωμένοι για τις αμαρτίες τους να βαπτιστούν στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Μια μέρα λοιπόν, μέσα στο πλήθος, ξεχώρισε ο Άγιος Βαπτιστής τον ίδιο τον Χριστό. Δεν τον είχε δει ποτέ του έως στη στιγμή εκείνη. Όμως ο Θεός πληροφόρησε την καρδιά του για το ποιος ήταν αυτός που ερχόταν να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης με δέος αντίκρισε αυτόν που αιώνες τώρα περίμενε το ταλαιπωρημένο ανθρώπινο γένος, και όταν ο Χριστός έφτασε μπροστά του ζητώντας του να τον βαπτίσει, εκείνος αρνήθηκε. «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα?» «Ας τα αφήσουμε αυτά τώρα», του απάντησε ο Ιησούς, «γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ακριβώς το σχέδιο του Θεού». Τα λόγια του Ιησού έκαμψαν την εύσεβη αντίσταση του Ιωάννη, που τελικά βάπτισε τον ίδιο τον Κύριό του. Τότε άνοιξαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού ήρθε και στάθηκε πάνω από το Χριστό. Αμέσως μια ουράνια φωνή ακούστηκε. «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, σ' αυτόν εγώ ευαρεστούμε». Ήταν ο Θεός Πατέρας, ο οποίος θέλησε με την ίδια του τη φωνή να συστήσει τον γιο του σε όλη την ανθρωπότητα και να κηρύξει την έναρξη του λυτρωτικού έργου του Ιησού. Ο Τριαδικός Θεός φανερώθηκε εκεί, στον ποταμό Ιορδάνη, και έγινε ξανά αντιληπτός από τις αισθήσεις των ανθρώπων. Ο Θεός Πατέρας ακούστηκε με τη φωνή του. Ο Θεός Γιος ήταν εκεί, μέσα στα αγιασμένα νερά του Ιορδάνη, και ο Θεός Άγιο Πνεύμα επιβεβαίωνε με την παρουσία του την αλήθεια της ουράνιας φωνής. Για πρώτη φορά, μετά τη φυγή των ανθρώπων από τον Παράδεισο, ο Θεός φανερωνόταν ξανά σε όλους τους ανθρώπους.